Άρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές δωρεές για το Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια Αγία Μαρίνα, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι οφειλές προς το ΙΚΑ μαζί με τα πρόστιμα αγγίζουν τις 400.000 ευρώ. Για τον λόγο αυτόν, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση προκειμένου να πραγματοποιηθεί και εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα. Σήμερα λοιπόν θα γίνουν εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ίδρυμα της Αγίας Μαρίνας και νέα Εξαιρετική Επιτροπή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει να αποφασίσει για πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι η διάλυση του σωματείου, γιατί όπως έχουμε δει όλοι μας δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι στιγμής. Ο κύριος Αλεξιάδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας και Καβαλιώτης, είχε υποσχεθεί ότι θα βρεθεί κάποια λύση, θα παγώσει το χρέος στο ΙΚΑ ή θα το εντάξει το Ίδρυμα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να γίνει κρατικό. Ωστόσο, τίποτε από αυτά δεν έγινε και από προχθές δεν είναι υπουργός. Επομένως, λοιπόν, οι ελπίδες μας έχουν εξανεμιστεί και πλέον πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το μέλλον του Ιδρύματος, δεδομένου ότι δεν έχει χρηματοδότηση ούτε από την περιφέρεια ούτε από τον ΕΟΠΗ. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν στο ΙΚΑ λόγω της κατάσχεσης. Επομένως, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά πώς θα συνεχίσει την λειτουργία για Μαρίνα και αν πρέπει να διαλυθεί. Γιατί, όπως λέει και το καταστατικό, σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του περιέρχεται στην ιατρική εταιρεία. Πρωτίστως και ύστερα στη Μητρόπολη. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να δουν πολύ σοβαρά εάν θα πρέπει να αποφασιστεί η διάλυση, ώστε η περιουσία την να περιέλθει σε άλλο φορέα και αν εκείνος ο φορέας μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το ίδρυμα αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι έχουν ήδη γίνει επαφές με την ιατρική εταιρεία Καβάλας προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση του Ιδρύματος, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται στο καταστατικό της Αγίας Μαρίνας. Σε περίπτωση βέβαια που δεν ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, η διοίκηση της Αγίας Μαρίνας θα προσφύγει στη Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, ενώ δεν έχει αποκλείσει και το ενδεχόμενο επικοινωνίας με το χαμόγελο του παιδιού. Η μέρα που αναλάβαμε για να πάρουμε την πιστοποίηση, μας έκανε ο Δέσποτας στην Μητρόπολη 17.500 ευρώ και φτιάξαμε το χώρο κάτω, ανοίξαμε ένα χώρο και καινούργιες τουαλέτες. Ήμουνα περισσότερο αισιόδοξη, τώρα δεν είμαι, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Δεδομένου ότι αν οι κρατικοί φορείς, οι βουλευτές, οι υπουργοί, γενικότερα η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για τα άτομα με αναπηρία και για το ίδρυμα αυτό, πώς μπορεί να σωθεί? Πρέπει να βρεθεί ένας ιδιώτης, ιδιώτες και να προσφέρουν χρήματα αρκετά ώστε να αποπληρώσουμε το χρέος στο ΙΚΑ. Δεν έχω πάρα πολλές ελπίδες. Το μόνο ελπιδοφόρο είναι ότι οι Καβαλιώτες μέχρι τώρα στήριξαν το Ίδρυμα. Περισσότερο από 40-50.000 ευρώ έχουν έρθει στο Ίδρυμα τον τελευταίο χρόνο και γι' αυτό και εξαιτίας αυτών των χρημάτων λειτουργεί. Άρα το μόνο ελπιδοφόρο είναι ότι οι Καβαλιώτες θέλουν να συνεχίσει να λειτουργεί το Ίδρυμα αυτό. Και η τελευταία μου ελπίδα είναι ότι αν θα βρεθούν χρήματα πάλι από ιδιώτες, ώστε να υπάρχει μία παράταση. Γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι κρίμα, παλέψαμε πάρα πολύ και το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό και οι γονείς και συναντήσεις κάναμε στα Υπουργεία, αλλά αν δεν ενδιαφερθεί το κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Μέχρι βέβαια το τέλος, εμείς θα είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε.